Πάλι έπρεπε να πει. Όχι να το πω. Θα κάνει τη σέντρα. Για τον Τσολακίδη, οι κόντρες, Μελισσόπουλος, η πάσα για τον Τσολακίδη, βαλά στην περιοχή. Θα πλασάρει, θα διώξει τον Κουντόλια, έτσι μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Χάθηκε στο 17 λοιπόν από πλευράς... Πέρασε η μπάλα τώρα, Λαζαρίδης, εντυπωσιακή προσπάθεια του Λαζαρίδη. Τον ακολουθεί ο Σεφερίδης, πάντα Λαζαρίδης. Η πάσα για τον Καλπακίδη, ευκαιρία, πλασάρει, ο Κουντόλια σώζει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Κερανό στο 19 με τη δράση του Καλπακίδη, αλλά ο Γιώργος Κουντόλιας είπε και πάλι όχι. Η φάση αυτή στο 19, νέα Σαμπανίδη. Φρατζής, η πάσα για τον Αντώνα, πέρασε ευκαιρία, το σουτ. Έδιωξε ο Τσακίρης, ευκαιρία λοιπόν για τον Άρη, ο οποίος απαντάει στο 27. Να λοιπόν που και ο Άρης έχει τη δική του ευκαιρία, το λάθος στην άμυνα του Κερανού, το σουτ του Αντώνα, έδιωξε ο Τσακίρης, η φάση αυτή στο 27. Πάντα Καλπακίδης, θα κάνει εντυπωσιακή προσπάθεια στην περιοχή, το σουτ. Ο Κουντόλιας λέει και πάλι όχι. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Γιάννη Καλπακίδη. Απέφυγε Νικολόπουλο και Μπουζέλο. Έκανε το σούτο ο Γιώργος Κουντόλιας και πάλι επεμβαίνει. Και διώχνει σε κόρνερ στο 45 και κάτι δευτερόλεπτα. Βαλάσης και Γαλαζούλας. Βαλάσης θα κάνει σέντρα για τον Καλπακίδη. Κεφαλιά θα μπλοκάρει ο Κουντόλιας σε την αντεπίθεση του Κεραυνού. Στο τρεις εντυπωσιακές επεμβάσεις. Αντώνας μια κεφαλιά. Φρατζής έχει χώρο. Τον ακολουθεί ο Λαζαρίς. Πάντα Φρατζής θα κάνει τη σέντρα. Θα περάσει τελικά ο Τσακίρης, θα μπλοκάρει εντυπωσιακά. Πριν η μπάλα πάει στον Μαδινόπουλο, η φάση αυτή στο 61. Με τη μεγάλη ωραία πάσα για τον Σταμπανίδη που έχει εκεί μπροστά. Σταμπανίδης θα κάνει τη σέντρα. Τσολακίδης στην κεφαλιά, out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Κεραυνό. Στο 62, ο Τσολακίδης δεν βρήκε καλά την μπάλα στη σέντρα αυτή του Σταμπανίδη από αριστερά. Είναι και στο έδαφος. Έχουμε διακοπή για τις πρώτες βοήθειες. Προηγουμένως θα διώξουν το σούτ από τον Μπουζέλο, η κόντρα. Στο διώξιμο της άμυνας του Κερανού, το απευθεία σου του Χρήστου Μπουζέλου, η μπάλα κουντράρισε, έφυγε. Καλαζούλας με τον Καλπακίδη, ο Καλπακίδης κάτοχος της μπάλας. Βγάζει για τον Βαλάση. Το σουτ, ο Κουντόλιας θα διώξει, νέα εντυπωσιακή προσπάθεια και στο δοκάρι νέο σουτ και νέα εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Κουντόλια. Ο Γιώργος Κουντόλιας είναι ο ήρωας του Άρη. Στο πλασέ λοιπόν του Καλπακίδη, μια εντυπωσιακή φάση του 72, διπλή ευκαιρία για τον Κεραυνό. Ο Γιώργος Κουντόλιας είπε όχι και τις δύο φορές. Την πρώτη φορά έδιωξε, η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Γαλαζούλας με τον Καλπακίδη, ο Καλπακίδης κάτοχος της μπάλας. Βγάζει για τον Βαλάση. Το σουτ, ο Κουντόλιας θα διώξει, νέα εντυπωσιακή προσπάθεια και στο δοκάρι νέο σουτ και νέα εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Κουντόλια. Ο Γιώργος Κουντόλιας είναι ο ήρωας του Άρη. Στο πλασέ λοιπόν του Καλπακίδης μια εντυπωσιακή φάση του 72, διπλή ευκαιρία για τον Κεραυνό. Ο Γιώργος Κουντόλιας είπε όχι και τις δύο φορές. Την πρώτη φορά έδιωξε, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και στην επαναφορά ο Καλπακίδης έκανε κοντινό πλασέ και ο Κουντόλιας εντυπωσιακά. Έχει μείνει ο Μοσχοφίδης. Θα σουτάρει ένα καλό σουτ ο Τσακίρης, όμως αντιδρά σωστά και η πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού. Στο 7ο λεπτό. Ο Ψακάλης κερδίζει τις κόντρες. Καλή πάσα για τον Μιχελιδάκη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Καλή και σέντρα του. Ο Τουρασανίδης, μεγάλη ευκαιρία.
Πολύ καλή στιγμή για το Ορφάνη. Αυτή η φάση στο 24ο λεπτό. Ο δραστήριος Μιχελιδάκης από τα πάση για τον Παλούση. Ο Δαμιανός είναι κοντά του, ο Παλούσης ελέγχει. Μπαίνει μες στην περιοχή, σεντράρι, του Ρασανίδης. Ο Μεντεσίδης στο σουτ, γκολ! Ένα φοβερό γκολ, η μπάλα πρέπει να κοντράσει και σε κάποιο πόδι αμυνωμένου. Αλλά η ουσία είναι ότι στο 32ο λεπτό έχουμε σκορ 0-1 για το Ορφάνη, το οποίο θα λέγαμε την ελαφρά εδαφική περιοχή που είχε αποκτήσει τα τελευταία λεπτά. Την κάνει γκολ με τον Γιάννη Μεντεσίδη, ο οποίος να σημειωθεί ότι στην πρεμιέρα σημείωσε 3 τέρματα, 0-1 στο 32ο λεπτό. Παλούσης. Έχει φύγει ο Μαραγκός πολύ ώρα στο κενό χώρο. Ο Σαμπανίδης τον πιέζει, είναι δυνατός. Ο Παναγιώτης Σαμπανίδης κάνει κάποια περιττά πράγματα όμως, τελικά κερδίζει το φάουλ. Ο Μαραγκός είναι κόκκινη κάρτα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα, είναι η κόκκινη στο Μαραγκό. Να λοιπόν μια ανόητη ενέργεια του Σάκη Μαραγκού, μέχρι στιγμής από τους καλύτερους παίκτες του γηπέδου. Πέταξε την μπάλα, αν όχι σφυρίξει ο διαιτητής. Και ο κύριος Σχέλης χωρίς δισταγμό παραχώρησε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μαραγκό. Διαμαρτύρεται ο Τοπαλίδης. Ο Σαμπανίδης. Καλό το σούτ. Δοκάρι μπάλα. Σούπερ ευκαιρία για την ομάδα του Κεραυνού. Στη γωνία του Κάπα, ο οποίος ευνηδιάστηκε, πιθανόν να βρει και λίγο την μπάλα. Αριστερό κάτω το δοκάρι παράλληλα στη γραμμή του τέρματος. Η αλλαγή δεν υπάρχει offside, Βαλάσης. Το shoot, out. Η ομάδα του Κεραυνού πιέζει τώρα. Ο Βαλάσης δεν έκανε το καλύτερο δυνατό shoot σε αυτή τη φάση. Μπαίνει ο Μελισσόπουλος, μπαίνει μες στην περιοχή. Τα σεντράρει. Όχι, δεν είναι goal, κοντράρει την μπάλα. Πάλι Μελισσόπουλος. Η σέντρα. Πρέπει να έχει βρει, είναι out η μπάλα τελικά. Πολλά, Εμόγλου. Πάλι Μοσκοφίδης. Είσαι ο κορυφαίος του Κεραυνού, καλή και αλλαγή παιχνιδιού για τον Δουραλή. Μπαίνει μες στην περιοχή. Το σουτ. Η μπάλα παράλληλα από την εστία. Έξοχη αυτή η προσπάθεια των παικτών του Κεραυνού. Ο Δουραλής θα είναι ο εκτελεστής. Πολύ παίκτη μες στα καρέ. Πραγματικό πανδαιμόνιο. Πλασταριστά. Ο Μπακαλόπουλος κερδίζει την κεφαλιά, αλλά δεν έχει τύχει. Out η μπάλα. Αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Κεραυνού περνάει ανεκμετωπίστως. Σαμπανίδης, Καλπακίδης, πολύ ωραία, προσπερνάει και έχουμε, το 1-0 από τον Καλπακίδη. Στη σέντρα του Βαλάση πετάχτηκε ο Καλπακίδης πολύ ωραία, ξέφυγε από την επιτήρηση προσωπικού του αντιπάλου και ακριβώς στο 4ο λεπτό της συνάντησης έχουμε το κεραυνό σκρινίδιο ανατρόμητος Χαλγερού. 1-0, πολύ... Αντί να τροφοδοτήσει, μπαίνει τροφοδοτήτου Καλπακίδη, ο οποίος έχει την μπάλα και περνάει και μπαίνει μόνος του απέναντι στο Τσούπρα. Θα λέγαμε ότι θέλει να δώσει το έτοιμο γκολ στο συμπαίκτη του. Το Βαλάση και χάνει μια μεγάλη ευκαιρία ο Κεραυνός. Πολύ ωραίο φάουλ, η μπάλα τράταξε στο οριζόντιο δοκάρι.
θα λέγαμε ότι και έχουμε το 2-0. Το 2-0 από το Βαλάση. Στην απόκρουση της άμυνας του Καλλικερού η μπάλα κοντράρει και στρώνεται στο Βαλάση, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία και πλασάρει πολύ κοντά το Τσούμπρα κάνοντας το 2-0. Τον Δαμιανού προσπαθεί να βγάλει για το Βαλάση, σεντράρει και έχουμε μεγάλη ευκαιρία, φοβερή ευκαιρία του Καλπακίδη, ο οποίος ήταν για άλλη μία φορά μέσα στη φάση του γκολ. Και Ίσογλου ξεχύνεται μπροστά, βρίσκει πολύ ωραία το Βαλάση, ο οποίος πλασάρει στη γωνία που κάλυπτε όμως ο Τσούπρας, ο οποίος πέφτει και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Σίγουρα μια καλή ευκαιρία. 7ο λεπτό της συνάντησης, το 2-0 παραμένει και έχουμε τώρα το δεύτερο διαδοχικό φάουλ που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Πάλι ο ίδιος παίκτης παίρνει φορά, ο Κλησιώτης. Σουτάρει πολύ ωραία και έχουμε το 2-1. Έχουμε το 2-1. Αυτή τη φορά το δικαίωσε η επιλογή του. Σούταρε ισχυρά. Απέκρουσε ελαφρώς ο Τσακίρης. Δεν συγκράτησε την μπάλα, η οποία βρήκε και το κάθετο δοκάρι. Και την ομάδα του Χαλκιρού πολύ γερά πίσω. Και μην ξεχνάμε ότι πέτυχε και το μοναδικό γκολ και έδωσε ελπίδες στην ομάδα του για κάτι καλύτερο. Τώρα έχουμε το Βαλάση μόνο του απέναντι από τον Τσούπρα. Χάνει σίγουρο γκολ στο πλασάρισμα που κάνει. Πλασάρει σχεδόν πάνω στα χέρια του τροματοφύλακα του Χαλκιρού. Πάει στην εκτέλεση του πλάγιου, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη του στο Χατζηβασιλιάδη, τον Σάβα, ο οποίος είναι κλεισμένος από δύο παίκτες. Η μπάλα δεν βγαίνει. Και Ίσογλου. Τώρα έχουμε. Τίποτα, λέει ο κύριος Αντωνιάτης, παίζεται. Ο Δαμιανός, ο Κλησιώτης γεμίζει και έχουμε offside. Έχουμε offside το Χατζηβασιλιάδη, τον Κοσμά. Όλη η επιθετική γραμμή, όλη η επιθετική γραμμή κατά την άποψη του κυρίου Κιοκτουρίδη υποδείχθηκε offside. Και έχουμε τώρα το Καλπακίδη, ο οποίος ξεχύνεται μόνος του μπροστά. Είναι πολύ γρήγορος και για άλλη μια φορά χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Κεραυνός. Σώζει με τα πόδια ο Τσούπρας. Κάνει τη σέντρα Καλπακίδης και σώζει για άλλη μια φορά ο Τσούπρας. Πολύ ωραίο παιχνίδι βλέπουμε, 40 τελευταία λεπτά. Η μία ευκαιρία διαδέχεται την άλλη για την ομάδα του Κεραυνού. Τελικά πολύ ωραία παλιά, offside δεν υπάρχει. Ο Καλπακίδης μπαίνει μόνος του και τώρα δεν θα βάλει γκολ. Τελικά μόνος θα μπαίνει στο Τσούπρα και έχουμε πέναλτι και αποβολή ίσως, γιατί ναι, είναι η κόκκινη κάρτα στο Δευρετζή, ο οποίος ενήργησε σαν τερματοφύλακας στην πολύ ωραία προσπάθεια του Καλπακίδη. Χρησιμοποίησε τα χέρια του για να μην δεχτεί γκολ η ομάδα του και εκτελέσει ο Μελισσόπουλος απέναντι από τον Τσούπρα. Σουτάρει και ο Τσούπρας με το πόδι, ενώ δεν έπεσε στην πορεία της μπάλας αλλά κάπου στη μέση χτυπήθηκε και το πέναλτι, με το πόδι αποκρούει και διατηρεί τις ελάχιστες ελπίδες που μένουν για την ομάδα του. Ίσως εάν ο Κίσογλου δεν ήταν τόσο γρήγορο, ίσως να είχαμε και το. Και τελικά έχουμε offside. Εάν ο Κίσογλου, κύριε Παπούκα, δεν ήταν τόσο γρήγορος να κάνει το tackle, να είχαμε και το 2-2 σε αυτή τη φάση. Ναι, οπωσδήποτε θα είχαμε την ισοφάριση. Δηλαδή, όπα. Και έχουμε κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στο Δαμιανού, πιθανό στον αρχηγό του Κεραυνού. Δεύτερη κίτρινη. Με το ντέρμπι. Αλλά είδαμε όμως μετά ένα άλλο πρόσωπο την ομάδα του Κρίνου στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και έχουμε ευκαιρία τώρα, Καλπακίδης βγάζει την πάσα. Τελικά έχουμε φάουλ. Έμεσο, σωστή απόφαση. Γιατί κοντρόλαρε την μπάλα ο Κλησιώτης ο Γιώργος και την άφησε στο τερματοφυλακά του. Είναι σαν να του κάνει πάσα. Λοιπόν, πολύ σωστή απόφαση του κυρίου Αντωνιάδη να δώσει το έμεσο. Η ομάδα του Καλλικερού σχηματίζει τείχος πάνω στη γραμμή της εστίας. Εκτελείται. Σουτάρει ο Μοσχοφίδης. Πολύ άσχημα χτυπημένο. Κακή συνεννόηση μεταξύ των παιχτών. Έχουμε τη λήξη. Στο 93 της συνάντησης ο κύριος Αντωνιάδης σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει νικήτρια την ομάδα του Κεραυνού με 2-1 στο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Μεγάλη Παναγιώτη. Άρε μεγάλη Παναγιώτη. Άρε πούστη. Κάνε μύρε. Πάω κάνε ρε μαλάκα. Πάω κάνε. Πάω κάνε. Ηλίθεια η μπάλα του Αφρική τώρα. Ράικο, τελικά οι κόντρες, ο Ποιμενίδης εννοείται λάθος του Μοσκοφίδη, δεν υπάρχει offside, ο Ράικος είναι σε καλή θέση πλάγια, μέσα στην περιοχή βιάζεται. Καλή στιγμή πάλι για τον Ποσειδώνα. Αναμαχή με τον Σιδηρόπουλο. Ο Σιδηρόπουλος ο οποίος έπαιζε συνήθως από τα αριστερά, τώρα καλή πάσα για τον Ντίνα. Ο Ντίνας ξέφυγε από τον Μελισσόπουλο. Θα σεντράρει Ποιμενίδης, τέτα τέτ γκολ. Να λοιπόν που ο Αντώνης Ποιμενίδης ξαναχτυπά μετά από μια έξοχη προσπάθεια του Ντίνα από τα δεξιά, κινήθηκε στον γενό χώρο. Ο Σιδηρόπουλος ο οποίος έπαιζε συνήθως από τα αριστερά, τώρα καλή πάσα για τον Ντίνα. Ο Ντίνας ξέφυγε από τον Μελισσόπουλο. Θα σεντράρει Ποιμενίδης, τέτα τέτ γκολ. Να λοιπόν. Ο οποίος θα κάνει έναν όχλητο στη σέντρα. Έτσι είναι. Κεφαλιά του Ποιμενίδη out. Καλή στιγμή και πάλι με τον Ποιμενίδη. Γύρισε όπως είμαι πίσω για να πάρει την μπάλα. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Τώρα ο Καλπακίδης μένει όρθιος. Θα σεντράρει, ωραία. Παρέμβαση του Γερακίνη. Μονομαχή με τον Βαλάση. Δουραλής, ωραίο πάρσιμο. Καλή θέση στο σούτι. Κόντρες. Βαλάση μες στην περιοχή. Μεγάλο κοντρόλ. Καλή στιγμή για τον... Ωραία για τον Σιδηρόπουλο. Η αλλαγή για τον Τίνα. Πάλι αφύλακτος. Το σούτ με τη μία. Μόλις out. Για... Ελευθερίας έχει χώρο τώρα. Η παλιά του περνά για τον Καλπακίδη. Ελίσσεται, αφήνει το πλεονέκτημα του σούτου. Βαλάση, εκπληκτική απόκριση του Φραγκάκη. Να λοιπόν που γρήγορα γρήγορα προσπάθησε να παρατήσει την ευκαιρία του Ντίνα ο Γιάννης Βαλάσης. Ο Δουραλής θα εκτελέσει μάλλον απευθείας, δεν υπάρχει κανένας άλλος στην μπάλα. Έτσι είναι, out. Καλή στιγμή για την ομάδα του Κεραυνού. Πλασαριστά για τον Μοσκοφίδη, έχει χώρο, το σούτ είναι καλό. Καλή στιγμή για την ομάδα του Κεραυνού. Την παλιά. Ράικος, πλασέ, μόλις out. Να λοιπόν θα λέγαμε ευνηδία σε τους πάντες και εμάς. Έχει χώρο. Ο Δουραλής μένει όρθιος. Εξαιρετική επίδειξη τεχνικής. Παίζεται λέει ο Εκοβίδης. Της μένει όρθιος. Εξαιρετική επίδειξη τεχνικής. Παίζεται λέει ο Εκοβίδης. Εκεί δες κάνει κακή υποδοχή. Δεν υπάρχει offside σύμφωνα με τον Κλειτσιώτη. Ράικος, τέτα τέτ. Μεγάλο κοντρό Ράικος, πλασάρι πάνω στην αγκαλιά του Τσακίρη. Σούπερ ευκαιρία με τον Γιάννη Ράικο. Για τον Βαλάση. Ελευθεριάδης σηκώνει την μπάλα. Κερδίζει την κεφαλιά ο Δουραλής. Παίζεται λέει ο Ιακωβίδης. Ελευθεριάδης σηκώνει την μπάλα. Κερδίζει την κεφαλιά ο Δουραλής. Παίζεται λέει ο Ιακωβίδης. Επίθεση για την ομάδα
Τελίδης παίζει μόνος του τώρα και δεν υπάρχει offside και ούτε τώρα. Πιμενίδης τέτα τέτ ευκαιρία για το 2-0 και έτσι είναι. Ο Ποσειδώνας σε μια ξαφνική αντεπίθεση με τον Αντώνη Πιμενίδη να χτυπάει για δεύτερη φορά. Ένα προϊόν εξαιρετικής συλλογικής προσπάθειας με τον Περικλή Τελίδη να κάνει την assist. Ο Αντώνης Πιμενίδης κάνει 2-2. Τώρα αντεπίθεση για την ομάδα. Το Τελίδης παίζει μόνος του τώρα και δεν υπάρχει offside και ούτε τώρα. Πιμενίδης τέτα τέτ ευκαιρία για το 2-0 και έτσι είναι. Ο Ποσειδώνας σε μια ξαφνική αντεπίθεση. Και το Μοσκοφίδη ωραία για τον Μελισσόπουλο. Η μπάλα περνάει. Μελισσόπουλος σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Μένει όρθιος. Μελισσόπουλος Ντουραλής. Μεγάλη ευκαιρία. Η καλύτερη του κεραυνού στο δεύτερο ημίχρονο. Κρατάει την μπάλα. Ο Ράικος δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ράικος για τον Πιμενίδη. Τέτα τέτ ο Πιμενίδης καθυστερεί. Μένει όρθιος. Πέναλτι. Δώσε πέναλτι ρε βλάκα. Ο Ιακωβίδης λέει παίζει. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ράικος για τον Πιμενίδη. Τέτα τέτ ο Πιμενίδης καθυστερεί. Μένει όρθιος. Πέναλτι. Δώσε πέναλτι ρε βλάκα. Λάθος. Τελίδης που θα παίξει μόνος του, έτσι είναι, φεύγει μόνος του, ευκαιρία για το 3-0, τώρα τρέχει ο Καλπακίδης, καθυστερεί ο Τελίδης, μπλοκάρει ο Τσακίρης, ο για το Μοσχοφίδη, έχει χώρο για σουτ, έτσι είναι, καλό το σουτ, ο Φραγκάκης, ναι, εξαιρετική επέμβαση, κρατάει το 2-0. Τώρα το κόνε Τσουλακίδης για τον Κεϊσόγλου, καθυστερεί, μπαίνει με, φεύγει από τα αριστερά ο Αρέσης Κεϊσόγλου. Μένει όρθιος, θα σεντράζει στο δεύτερο δοκάρι, κόβει ο Γερακίνης, όμως στο Λακίδης, το σουτ του Ελευθεριάδης, φοβερή απόκρουση του Φραγκάκη, μέσα σε διάστημα. Ο Πιμενίδης αλλά ο Μελισσόπουλος ελέγχει, Βαλάσης, ωραία για τον Καλπακίδη, έχει χώρο, μέσα στην περιοχή ο τελευταίος, το σουτ, out, νέα καλή στιγμή για τον Κεραυνό που σίγουρα φύγει στα άκρα, θα σεντράρει και ωραία. Μπαίνει ο Γιέσουλος στη φάση, μένει όρθιος, είναι πέναλτι. Σωστή υπόδειξη του Ιακωβίδη, το πέναλτι το κάνει. Θα φύγει στα άκρα, θα σεντράρει και ωραία. Μπαίνει ο Γιέσουλος στη φάση, μένει όρθιος, είναι πέναλτι. Σωστή της Φραγκάκης, πλασάρι σώζει ο Φραγκάκης. Αρσονιάδης, νέα απόκρουση, εκπληκτική του Φραγκάκη, ο οποίος κρατάει το 2-0. Πέναλτι του Φραγκάκη, Μοσκοφίδης Φραγκάκης. Πλασάρι σώζει ο Φραγκάκης. Αρσονιάδης, νέα απόκρουση, εκπληκτική του Φραγκάκη. Αλλάζει με το Δουραλή και έχουμε το Κεϊσόγλου να κάνει μοναδική ευκαιρία μόνος απέναντι στο Μαυρουδάκι. Λευθεριάδης, ωραία προς την παλιά για τον Βαλάση, αυτό σε συντράρει και έχουμε το 1-0. Έχουμε το 1-0 μετά την αδυναμία του μεταξά του Θόδωρου να απομακρύνει την μπάλα. Έρχεται ο Δουραλής ο Μιχάλης, κερδίζει την μπάλα περίπου από το σημείο του πέναλτι και με ένα άψογο πλασέ εκτελεί θα λέγαμε τον Μαυρουδάκη. Ωραία προς... Παπάζογλου. Πολύ ωραία η παλιά του Παπάζογλου για τον Τσακυράκη. Τσακυράκης χάνει ευκαιρία από τις λίγες γιατί το εκτελεί. Βακαλόπουλος πιάνει την κεφαλιά και πολύ ωραία με εκτείναξη τελευταία στιγμή ο Μαυρουδάκης παραχωρεί κόρνερ. Παπάζογλου δοκιμάζει απευθείας και έχουμε το 1-1 με ένα φοβερό
Σου του Παπάζογλου από 30 μέτρα περίπου. Ένα φοβερό γκολ του Παπάζογλου. Ακριβώς το 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ούτε εμείς δεν περιμέναμε να πάει μπάλα γκολ από εκεί. Εφηδιαστήκαμε. Ο Πουλεσκόβης μεταξύ ο Θόδωρος και ο Μελισσόπουλος ο Μιχάλης χάνει μεγάλη ευκαιρία μέσα από την περιοχή. Είχε ξεφύγει στο σπρίτ από τον Τσεπεζίδη ο Σκοφίδης. Και αυτός κόβεται από τον Σακυράκη, ο οποίος σουτάρει και έχουμε το 1-2. Το 1-2 με ένα φοβερό γκολ από το ύψος της περιοχής. Ένα προσωπικό γκολ του νούμερο 11 της Λιδίας του Σακυράκη. Και Ίσογλου. Και Ίσογλου. Δουραλής κερδίζει την κεφαλιά. Το σουτ του Βαλάση μέσα από την περιοχή. Και η μπάλα φεύγει out. Πολύ ωραία για τον Μελισσόπουλο. Βαλάση, συγγνώμη. Βαλάση θα σεντράρει. Και μεγάλη ευκαιρία. Δημητριάδης. Τσακυράκης. Δεν υπάρχει offside, βγαίνει μόνος του μπροστά από Στολίδης απέναντι του Τζακίρη. Πλασάρει και χάνει σίγουρο γκολ. Διώχνει με τα πόδια ο Τζακίρης. Πράγματι το εκτελεί. Μπάλα περνάει ελάχιστα out από το αριστερό δοκάρι του Μαυρουδάκη. Καλοχτυπημένο την μπάλα. Δουράλης. Πολύ ωραία για τον Βαλάση. Ξεφεύγει ο Βαλάσης και ξεκινείται μόνος του προς την περιοχή. Η σέντρα του. Και τελικά προλαβαίνει ο Τσεπεζίδης τελευταία στιγμή. Πρώτου και Ίσογλου και... για τον Σαμπανίδη. Και Ίσογλου. Πολύ ωραία για τον Βαλάση, ο οποίος μπαίνει προς την περιοχή. Τα σεντράρει πολύ ωραία. Και έχουμε το 2-2 από τον Παναγιώτη τον Τσολακίδη. Μια πολύ ωραία κεφαλιά. Πάλι η προσπάθεια ξεκίνησε από τον Βαλάση, ο οποίος ξέβηγε πολύ ωραία στο σπριντ από την... τους αμυντικούς της Δόξας Λιδίας. Σεντράρισε. Και ακριβώς το 70 του αγώνα γίνεται το 2-2. Διώχνει την μπάλα ο Μεταξάς. Και Ίσογλου μπαίνει μέσα στην περιοχή και Ίσογλου ανατρέπεται. Παίζεται λέει ο κύριος. Πήραμε, πάμε, έλα, πάμε. Out λέει ο κύριος Κούτλας. Το Βαλάση. Τσολακίδης. Και ο Καλόγρεας τελευταία στιγμή. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Βγαίνει μόνο στο Δουραλής. Δουραλής. Και χάνει μεγάλη ευκαιρία. Μόνος απέναντι από τον Τσακίρη. Νικό ντέρμπι. Πολύ καλό σε θέμα. Ευχαριστήσαμε πιστεύω τον κόσμο. Έκανε πολλά γκολ. Και η συνέχεια θα τη δούμε. Να κάτσετε μέχρι το τέλος στον πάγκο της ομάδος. Όχι, δεν έχω τέτοιες βλέψεις. Ήδη η διοίκηση συζητάει με κάποιους προπονητές. Πιστεύω μέσα στη εβδομάδα που μας έρχεται να ξέρουμε και το όνομα του προπονητή. Που δεν έχει κάνει ακόμη κάποια από τις γνωστές κούρσεις. Τώρα βγάζει πολύ ωραία πάσα για το Μοσκοφίδη από δεξιά. Τόσο θα κάνει τη σέντρα. Δουραλής αφήνει και Ίσογλου. Τελικά ο Παλιόγλου στην κυριολεξία χαμός. Εκεί τώρα ζητάνε πέναλτι του Κεραυνού. Στο 22 λοιπόν. Μοσκοφίδη από δεξιά. Τόσο θα κάνει τη σέντρα. Δουραλής αφήνει και Ίσογλου. Τελικά ο Παλιόγλου στην κυριολεξία χαμός. Εκεί τώρα ζητάνε πέναλτι. Γιάννης Βαλάσης τώρα θα ξεφύγει εντυπωσιακά από τον ράλι. Πάντα ο Βαλάσης. Θα κάνει και τη σέντρα για τον Δουραλή. Αυτό το κοντρόλ μέσα στην περιοχή δεν είναι καλό. Εξακολουθεί να έχει την μπάλα. Θα σουτάρει. Δοκάρει μπάλα. Καλή στιγμή για την ομάδα του Κεραυνού. Στο 23 λοιπόν με την. Κέρδισε ο Δουραλής. Συγγνώμη, ο Μοσκοφίδης. Ο Δουραλής τώρα αυτό που έχει βγάζει. Ωραία για τον Βαλάση. Βαλάση μεγάλη ευκαιρία τώρα απέναντι στον Κοροζίδη. Πλασάρει και αστοχή.
Μοσκοφίδης και Αναστασιάδης, πέρασε Μοσκοφίδης, φάουλ. Φίδης, συναγερμός, θα γίνει σέντρα, η κεφαλιά και το 1-0 με τον Δουραλή ακριβώς στο 38, αδράνεια στην άμυνα του Μακεδονικού. Ο Δουραλής σχεδόν ανενόχλητος με την όχι ιδιαίτερη δυνατή κεφαλιά, έκανε το 1-0 ακριβώς στο 38 λεπτό λοιπόν. Συναγερμός, θα γίνει σέντρα, η κεφαλιά και το 1-0 με τον Δουραλή ακριβώς στο 38. Σαμπανίδης με φάλτσο, καλοκτημένο και παραλίγο το 2-0. Τελικά αποκρούει την τελευταία στιγμή ο Χοροζίδης, το 42 λοιπόν. Καραχρήστη του σουτ, καλό σουτ, τελικά η μπάλα φεύγει out. Καλή στιγμή για τον Μακεδονικό, το 43. Σαμπανίδης θα κάνει τη σέντρα, τελικά θα, τελευταία στιγμή θα κόψει ο Τσελιγκύρης. Ράλης, τελικά έχουμε κόρνερ. Στο Τσελιγκύρης. Ράλης, τελικά έχουμε κόρνερ. Στο 45 λοιπόν, ζητούν πέναλτι των Κρινίδων. Έγινε του λάθος, Βαλάσης τώρα για τον Κεραυνό. Πάντα ο Βαλάσης, η πάσα για τον Μοσκοφίδη, ευκαιρία, θα πλασάρει out. Ευκαιρία για τον Αλής. Με φάλτσο, Τσουλακίδη στην κεφαλιά, τελικά πάνω στη γραμμή ο Κώστας Μιλιάδης θα ζώσει τον Μακεδονικό. Πάντα Αρσουνιάδης, το πλασέ, τελικά θα περάσει μπάλα και τελικά μεγάλη ευκαιρία για τον Κεραυνό με τον Παναγιώτη Τσουλακίδη. Καλπακίδης, ωραία για τον Βαλάση. Μέσα στην περιοχή αυτός, τελικά ανατροπή. Και έξω λέει ο κ. Τριανταφυλλίδης. Σαμπανίδης, υπάρχει κοδράρι στο τείχος. Βαλάσης, Δαμιανού, θα γίνει σέντρα. Τελικά, ευκαιρία. Και τελικά δεν έχουμε τον γκολ. Τελικά λέει πέναλτι ο κ. Τριανταφυλλίδης. Καθώς στο σουτ εξεπαφής που έκανε ο Δουραλής, η μπάλα βρήκε τον Μιλιάδη, ο οποίος διαμαρτύρεται. Στην εξέλιξη φάση είχαμε γκολ, αλλά είχαμε σφύριμα από τον Κιδωρεταφυλλή, έδωσε πέναλτι. Σέντρα. Τελικά ευκαιρία και τελικά δεν έχουμε τον γκολ. Τελικά λέει πέναλτι ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Μοσκοφίδη εκτελεστή. Κακώς φοράζει μια κόκκινη κάρτα κάποιοι εδώ. Ο Μιλιάδης ήταν πάνω στη γραμμή και προσπάθησε να χλιαχτεί, δεν υπήρχε πρόθεση. Μοσκοφίδης, τον έχουν κάποιες αψιμαχίες, εκτελεί ο Μοσκοφίδης και 2-0, η μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Σταλινίδη που στάθηκε δεν θα αντιδράσει, συγγνώμη του Χοροζίδη, στο 68 προς 69 λοιπόν, έχουμε το 2-0 και τις αψιμαχίες, εκτελεί ο Μοσκοφίδης και 2-0, η μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Σταλινίδη που στάθηκε δεν θα αντιδράσει, συγγνώμη του. Πάσα για τον Μοσκοφίδη, με τον Αθανασιάδη πέρασε ο Μοσκοφίδης εντυπωσιακά. Πάντα Μοσκοφίδης θα βγάλει την πάσα ευκαιρία, το σουτ θα διώξει ο Χοροζίδης, κεφαλιά του Καλπακίδη δεν έγινε, τελικά απομακρύνει ο Παλιόγλου. Δαμιανού ανοίγει προς τον Κεϊσόγλου, στη σέντρα τη βγάζει ο Κεϊσόγλου, η μπάλα τελικά στο δοκάρι και όμως ο κύριος Νάσος δείχνει ότι στην κεφαλιά του Καλπακίδη η μπάλα πέρασε την νοητή γραμμή του τέρματος των πηγών και ακριβώς στο 15ο λεπτό της συνάντησης η ομάδα του Κεραυνού Κρινίδων προηγείται με 1-0. Η ομάδα των πηγών σε μια επιθετική της προσπάθεια. Η σέντρες του Μπουζέλου. Απευθείας στο σούτ του Μπουζέλου, εξαιρετική επέμβαση του Κωνσταντινίδη στο 20ο λεπτό της συνάντησης. Μετά την Ελευθεριάδης ετοιμάζει την εκτελέση του φάουλ. Βαθιά η σέντρα που επιχειρεί. Κεφαλιά του Μπουζέλου στο οριζόντιο δοκάρι και out. Πέσα στο κονίδρο με το Βαλάση, δημιουργούν μια επικίνδυνη επιθετική Βαλάση στη σέντρα. Άστοχη η έξοδος του Κουντόλια και ο Κεϊσόγλου στο 33ο λεπτό σημειώνει το 2-0.
πίσω προς τον Κωνσταντινίδη, Ελευθεριάδης. Κοντράρει την μπάλα ο Αντώνας. Επικίνδυνη κατάσταση οπωσδήποτε για την εστία του Μιχαλίδη. Μπουζέλος, Αντώνας. Κοντράρει ο Μελισσόπουλος τον Αντώνα και χάνεται μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία. Μοσχοφίδης, Καλπακίδης μπαίνει στην περιοχή. Σέντρα σου που επιχειρεί out χωρίς να ανησυχήσει καθόλου την και Ίσουγλου. Και φανταστική απόκρουση του Γκουντόλια στο 41ο λεπτό. Μπαίνει στη φάση ο Καλπακίδης, κλέβει την μπάλα. Περνάει και τον Νικολόπουλο, σε πλάγια κάπως θέση βρίσκεται. Καλπακίδης του πλασέ και ένα υπέροχο γκολ. Και ένα υπέροχο γκολ με την ατομική προσπάθεια του Καλπακίδη. Στο 22ο λεπτό της συνάντησης, ατομική προσπάθεια του Καλπακίδη. Καλόπουλος. Τελικά η προσπάθεια του Τσάκο να διώξει βρίσκει στον Κεϊσόγλου. Σέντρα του Κεϊσόγλου. Καλπακίδης κοντράρει μπάλα πάνω στον Νικολόπουλο και τελικά ο Καλπακίδης μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Χάτρικ για τον επιθετικό της ομάδας των Κρινίδων στο 84ο λεπτό της συνάντησης. Πέτρο Φλέγκα. Φλέγκας για τον Μεντεσίδη. Αυτός αλλάζει για τον Ισέγουλο ευκαιρία. Σε θέση offside λέει ο κύριος Μουμτσάκης. Ενώ έχουμε διαμαρτυρίες από τους οπαδούς του Μέγα και τον αρχηγό του Ντένι Μεντεσίδη. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο για να εκφέρουμε αυτά τα παιχνίδια. Ο Κώστας Πάτσας χρησιμοποιεί τον Φλέγκα σε θέση αμυντικού χαφ πίσω από τον Μεντεσίδη. Ο Ισέγουλο τώρα για τον Μιχελιδάκη. Μέσα στην περιοχή ευκαιρία. Μιχελιδάκης έτοιμος για να πλασάρει out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Μέγα στο τρίτο λεπτό. Με τον Κώστα Μιχαλιδάκη σε έναν επανάλητο τετατέτ να πλασάρει τον τροματοφύλακα τον Κωνσταντίνη, λοιπόν να φεύγει λίγο out. Το Ρασανίδης ψάχνει κάποιο στήριγμα, το βρίσκει στον Μιχαλιδάκη, όχι τελικά. Ο Μελισσόπουλος θα διώξει μπάλα κοντράρι, Ισαΐουλου στην περιοχή. Από δεξιά θα κάνει και την μπάλα κολλάει στα νερά. Θα διώξουν οι αμυντικοί, έγινε το λάθος. Φλέγκας για τον Μεντεσίδη, αυτός για τον Ρασανίδη. Μέσα στην περιοχή όλα αυτά τελικά ο Ισαΐουλου σε θέση offside. Σε θέση offside του Ισαΐουγλου στην φάση διαρκείας και Ίσουγλου. Αυτός για τον Καλπακίδη είναι ένας με έναν Εμόγλου. Θα περάσει μπάλα και θα έρθει ο Δουραλής. Φωνάζουν για φάουλ του Μεγαπάντα Δουραλής. Θα πλασάρει και τελικά έχουμε το 0-1 στο 36ο προς 37ο λεπτό. Να λοιπόν που η μπάλα τιμωρεί ο Δουραλής καθώς διεκδίκησαν την μπάλα. Ο Εμόγλου με τον Καλπακίδη έφυγε από πίσω, δεν τον ακολούθησε κανένας. Έκανε το κοντρόλ, απέφυγε και τον Κάπα και με πλασέ στην κενή εστία. Ακριβώς 30.
Τελικά ο Κωνσταντινής και γκολ. Γκολ λοιπόν με τα βεφίας κόρνερ του Κεκετζή. Έβαλε πολύ φάλτσο ο Κεκετζής. Ο Κωνσταντινής προσπάθησε να διώξει και στο αμέσως επόμενο λεπτό λοιπόν ο Μέγας ισοφαρίζει με το κόρνερ του Κεκετζή. Για τον Μιχελιδάκη με τη μία για τον Τουρασανίδη. Αυτός ωραία για τον Τεϊσέβλου. Μέσα στην περιοχή αυτός θα κάνει και τη σέντρα. Είναι καλή. Μιχελιδάκη στο σουτ και εντυπωσιακά διώχνει σε κόρνερ ο Κωνσταντινίδης. Ο Μέγας στο 40 αγγίζει το 2-1. Αλλά εντυπωσιακά. Τουρασανίδης θα γυρίσει. Έγινε το λάθος. Φλέγκα στο σουτ. Ευκαιρία για τον Μέγα στο 63. Ο Φλέγκας εντελώς μόνος ανενόχλητο από δεξιά. Αυτός θα κάνει τη σέντρα. Του Ρασανίδη στην κεφαλιά, είναι καλή μόλις out. Καλή προσπάθεια για τους παίχτες του Μέγα στο 65 με την σέντρα του Μιχελιδάκη. Παπαδόπουλος θα κόψει. Τσολακίδης θα κάνει νέα σέντρα. Τελικά ο Κάπας την τελευταία στιγμή και μάλλον δοκάρι. Ναι, ήταν οριζόντιο δοκάρι η φάση αυτή. Εκτελεί με 4 με φάλτσο. Παπαδόπουλος στην κεφαλιά, διώχνει ο Κωνσταντινίδης. Εντυπωσιακή φάση. Στο 70 ακριβώς λοιπόν η κεφαλιά του Παπαδόπουλου. Και Ίσουρου λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Με φάλτσο τελικά γκολ. 1-2 λοιπόν με το εκπληκτικό φάουλ του Ίσουρου. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και πήγε στα δίχτυα στο 74. Με το φάουλ αυτό το ανέστη και Ίσουρου. Η μπάλα λοιπόν τιμωρεί για άλλη μια φορά. Ο νόμος. Μεντεσίδης εκτελεί. Του Ρασανίδη σε φαλιά πάσα φλέγκα σε ευκαιρία γκολ. 2-2. Όπως και στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν, έτσι μέσα σε ένα λεπτό ο Μέγας απαντάει. Και τώρα τα τελευταία 15 λεπτά θα είναι σίγουρα πολύ δραματικά. Το 2-2 λοιπόν. Με φάλτσο εμόγλου την κεφαλιά θα μπλοκάρει ο Κωνσταντινίδης. Τριάδης η μπάλα στο Μαραγκό. Αυτός θα κάνει τη σέντρα. Φλέγκας ευκαιρία κεφαλιά στην αγκαλιά του Κωνσταντινίδη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Μέγα στο 77-78. Θα διώξει ο Αρσονιάδης. Ήρθε τώρα ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος πέρασε. Θα χάσει. Τελικά θα κάνει μόνο την προσπάθεια. Θα μπει ο Παπαδόπουλος. Ευκαιρία. Περνάει ο Παπαδόπουλος στην περιοχή. Πλασάρι. Out! Μεγάλη ευκαιρία για τον Μέγα στο 78 και μεγάλη δευτερόλεπτα που χάνεται. Εκπληκτική ευκαιρία καθώς Παπαδόπουλος πέρασε για τον Κωνσταντινίδη και αστόχησε. Λάζει για τον Μεντεσίδη που γυρνάει πίσω και οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του. Θα γίνει το γέμισμα για τον Τουρασανίδη. Θα περάσει Παλαφλέγκας. Γκολ! 3-2! 3-2 λοιπόν με τον Πέτρο Φλέγκα στο 82. Η μεγάλη ανατροπή λοιπόν για τον Ορφάνη. Ενώ ο Πέτρος Φλέγκας δεν ξέρω με ποιον τα βάζει εκεί με κάποιους φιλάθλους. 3-2 μπροστά ο Μέγας Αλέξης Ορφανίου. Εκτελεί ο Σαμπανίδης με φάλτσο. Και 3-3. 3-3 λοιπόν με την κεφαλιά του Ελευθεριάδη στο 87-88. Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα. Με το κόρνερ λοιπόν που έγινε από την δεξιά πλευρά. Κούντουρας ψάχνει το Φλέγκα μέσα στην περιοχή αυτός. Τελικά του Ρασανίδης θα μπει στη φάση και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν στο 89. Να λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία για τον Μέγα και διαμαρτυρίες αυτή τη φορά από τους παράγοντες και τους οπαδούς των Κρινίδων. Μακρύν τους παράγοντες του Κεραυνού. Παπαδόπουλος. Έτοιμος για την τελέξη του πέναλτι. Σουτάρι, γκολ. 4-3 λοιπόν για τον Μέγα στο 90. Ό,τι παίζουμε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις, θα πρέπει να. Παιδιά του Δούραλη, Δούραλης τώρα. Ανοίγει αριστερά στο Σαμπανίδη, Σαμπανίδης από τα αριστερά.
βγάζει τη σέντρα. Τελευταία στιγμή αποτυχάνει ο Καλπακίδης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, του φεύγει η μπάλα και καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα Νικολόπουλο. Και αραγνούμε εκτελεστή τον Μυρισόπουλο τον Μιχάλη, ο οποίος εκτελεί και τροφοδοτεί τον Μυρισόπουλο του Σταύρου. Κλέβει ο Βουγιατζής. Βουγιατζής βγάζει μια μπροστινή παλιά για τον Φραγκούλη του Γιάννη. Έρχεται ο Φραγκούλης, βγαίνει και ο Κωνσταντινίδης, πλασάρει ο Φραγκούλης, αλλά πέφτει και μπλοκάρει ο Κωνσταντινίδης. Δεύτερης χάνει την μπάλα, πιάνει κεφαλιά ο Βουγιατζής και η μπάλα φεύγει σύριζα από το δεξί κάθε το δοκάρι της εστίας του Κεραυνού. Θα απαντήσει μπαλιά για τον Κισαπίδη. Τρέχει ο Κισαπίδης και ο Φραγκούλης ο Γιάννης. Φραγκούλης σε καλή θέση για τον Αμπατζή. Το σουτ που κάνει όμως είναι τελείως αδύναμο και δίνει την ευκαιρία στον Κωνσταντινίδη να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα. Και Σαπίδης τώρα που κερδίζει την μπάλα από κακό κοντρό του Μελισσόπουλου και Σαπίδης από τα αριστερά και Σαπίδης μέσα στην περιοχή για τον Φραγκούλη του Γιάννη. Διώχνει ο Μπακαλόπουλος, Νικάκη, σουτ το Νικάκη και έξοχη απόκρουση του Κωνσταντινίδη. Κυράκης το εκτελεί και ο Βουγιατζής κάνει το 1-0, ήταν η εκτέλεση του κόρνερ από τον Κατρακυλάκη. Το εκτελεί και ο Βουγιατζής τελικά εκτελείται το φάουλ. Η μπάλα μόλις out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Νικολόπουλου. Φραγκούλης κεφαλιά, Δούραλης πιο απομακρύνει και Σαπίδης πάλι στο Κατρακυλάκι, νέα σέντρα του Κατρακυλάκι, κεφαλιά του Σιαματά και η μπάλα περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κωνσταντινίδη. Για τα δεξιά του παρακολουθεί και Σαπίδης, σέντρα του Δερμετζόγλου. Και Ίσογλου σε καλή θέση σουτάρει, διώχνει ο Νικολόπουλος. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Κεραυνού. Άκρη την αφήνει στο Κατρακυλάκι. Βουγιατζής τώρα για τον Φραγκούλ του Γιάννη. Σου το Φραγκούλ του Γιάννη. Μόλις out πάνω από το οριζόντιο του κάνει τον Κωνσταντινίδη. Σέντρα του Σαπανίδη. Καλπακίδης μέσα στην περιοχή. Στριφογυρίζει, κόβεται. Έρχεται ο Δούραλης και πιάνει ένα δυνατό σουτ, το οποίο όμως φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Νικολόπουλου, που στροφοδοτεί τον Μελισσόπουλο του Σταύρου, που φεύγει και τον Κατρακυλάκη. Μελισσόπουλος δεξιά για τον Δούραλη. Δούραλης τώρα τον παρακολουθεί και Σαπίδης. Μπροστινή παλιά για τον Κεϊσόγλου. Κεϊσόγλου μέσα στην περιοχή που φεύγει και τον Νικολόπουλο και στέλνει την μπάλα στην κενή εστία, αλλά προτού περάσει αυτή την γραμμή του τέρματος έρχεται ο Σιαματάς και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Αριστερά στο Μαχαιρίδη, έχει μπροστά του το Δαμιανό Μαχαιρίδης. Σουτ. Μπλοκάρει ο Κωνσταντινίδης. Καλώς. Κατρακυλάκης ανοίγει αριστερά για το Μαχαιρούδη. Το Μαχαιρίδη. Σουτ το Μαχαιρίδη. Έξοχη απόκρουση του Κωνσταντινίδη. Καλό σου το Μαχαιρίδη, αλλά και πολύ καλή η επέμβαση του τερματοφύλακα Κωνσταντινίδη. Θα κερδίζει ο Αμπατζής και τροφοδοτεί τον Κατρακυλάκη, Κατρακυλάκης, μπαίνει στην περιοχή. Κατρακυλάκης, κρατάει την μπάλα, κάνει και ένα σουτ. Μπλοκάρει ο Κωνσταντινίδης. Το εκτελεί, Δούραλης. Διώχνουν οι αμυντικοί του Κεραυνού. Κατρακυλάκης. Κατρακυλάκης. Κρατάει την μπάλα, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Μείνει μέσα στην περιοχή, στο ξεμπαρκάρι στο Μαχαιρίδη. Βγαίνει ο Κωνσταντινίδης, αποκλούει, η μπάλα καταλήγει στον Βουγιατζή και ο οποίος σε κενή εστία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το αετός Κεραυνός 2-0. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Μείνει μέσα στην περιοχή στο ξεμπαρκάρι στο Μαχαιρίδη. Βγαίνει ο Κωνσταντινίδης. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει και τη σέντρα. Κεφαλιά του και Ίσογλου. Πέφτει ο Νικολόπουλος. Δεν ξέρω πως κατηβαίνει η ομάδα του αετού. Διώχνει ο Φραγκούλης. Και αυτή τη στιγμή γίνεται το 2-1 ακριβώς στο 89. Είναι η ομάδα του αετού. Διώχνει ο Φραγκούλης.